Κύριε Γκούμα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε εδώ μαζί μας στο δρόμο προς την κάλπη της 8ης Οκτωβρίου. Αυτοδιοικητικό, στην πρώτη γραμμή της αυτοδιοίκησης, χρόνια τώρα με μεγάλη δραστηριότητα και αποτελεσματικός, όπως τουλάχιστον λένε οι δημότες που σας ψηφίζουν, γιατί είναι ο κυρίαρχος λαός. Καλή επιτυχία αρχικά. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκοπούλου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε πολλά να πούμε και να δούμε, καθώς στο χαρτοφυλάκιο σας έχετε μία δύσκολη αντιδημαρχία με πολλές παραμέτρους και βέβαια μεγάλη γκάμα θεμάτων, το πω έτσι ακριβώς. Ξεκινάμε την κλιματική ουδετερότητα. Πάμε στην απολιγνητοποίηση και βέβαια αντιδήμαρχος και πολυοδομίας. Κλιματική ουδετερότητα. Ένα θέμα που πολυσυζητήθηκε και βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη μετά την επιτυχία της Κοζάνης να είναι στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Κύριε Αντιδήμαρχε, πόσο δύσκολο ήταν να το πετύχετε αυτό? Πραγματικά δεν ήταν εύκολο. Όπως θα ξέρετε, εγώ ορίστηκα αντιδήμαρχος κλιματικής ουδετερότητας και απολιγνητοποίησης τον Γενάρη του 2022. Όταν μετά από έτσι μια πρόταση και σκέψη του Δημάρχου ήταν να καταθέσουμε φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξή μας στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Οργανώσαμε μια ομάδα, δουλέψαν υπηρεσιακοί, συνεργάτες του Δημάρχου, το Γραφείο Προγραμματισμού, εξωτερικοί συνεργάτες. Υποβάλαμε τον φάκελο, είχαμε επιτυχή εξέλιξη και την έγκρισή μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ήταν εύκολο να σκεφτείτε ότι 300 και πόλεις στην Ευρώπη, 340 κάτι αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτές που υποβάλλαν φάκελο. Άρα δεν ήταν μια εύκολη περίπτωση για να εγκριθούμε. Το καταφέραμε, έχουμε εγκριθεί, είμαστε στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις και αν σας πω, αν θα δείτε ότι από τις ελληνικές πόλεις που είναι μέσα στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις είναι 6 ελληνικές. Μεταξύ της Κοζάνης βρίσκονται και μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ. Και επειδή πρέπει να ξέρουν οι δημότες, όταν λέμε κλιματική ουδετερότητα, τι εννοούμε? Είναι κάτι που θα το δούμε σύντομα, θα γίνει κάποιο εμβληματικό έργο? Τι ακριβώς θα γίνει στην πόλη της Κοζάνης που θα αλλάξει τα δεδομένα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο οι 100 αυτές πρώτες πόλεις θα είναι ως οι πυλώνες, οι πρωτοπόροι στην κλιματική ουδετερότητα στο 2030 και στις νέες τεχνολογίες. Μιλάμε για κλιματική ουδετερότητα και έξυπνες πόλεις. Θα είναι οι πυλώνες, οι πρωτοπόροι δηλαδή στην Ευρώπη, που θα δείξουν το δρόμο για τι πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες πόλεις. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία πρωτοπορία και επιπλέον όθηση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα για να αντλήσουμε πόρους και όχι μόνο στον τομέα της κλιματικής ουδετερότητας αλλά σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων και σε όλα τα αντικείμενα. Δηλαδή, αν σας φέρω ένα παράδειγμα, για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030, το μεγαλύτερο ποσοστό ρήπων προέρχεται από τα κτίρια, ένα 70%. Οπότε, αν θα πούμε ότι θα μπορέσουμε να αντλήσουμε χρηματοδοτήσεις για τις επεμβάσεις των κτιρίων, αυτό θα φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην ποιότητα ζωής των πολιτών και του Δήμου μας, αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνουν και εργασίες, θα αναπτυχθούν οικονομικές δραστηριότητες, για να γίνουν επεμβάσεις στα κτίρια. Δηλαδή, για να καταλάβετε έτσι ένα παράδειγμα. Θα κινηθεί η αγορά και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και παράλληλα και άλλες δραστηριότητες. Από το πρόγραμμα μπορούν να αντιληθούν κοντά στα 850 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βέβαια σαφώς δεν είναι ευρωπαϊκοί πόροι, εθνικοί πόροι και μόνον, αλλά και ιδιωτικοί πόροι και προσέλκυση επενδύσεων και δανειοδοτήσεις. Mm-hmm. Και αντιδήμαρχος απολιγνητοποίησης βέβαια, κάτι πολύ ξαφνικό που δεν το περίμενε κανείς. Από την έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τέλος οι μονάδες της ΔΕΗ, πάμε σε ανανεώσιμες πηγές και φυσικό αέριο. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στη μετάβαση, η εποχή του Δήμου Κοζάνης,
Γιατί κάνετε καλή προετοιμασία προκειμένου και να αντιμετωπίσετε καταστάσεις και να δείτε διαφορετικά πώς θα είναι η περιοχή τον καιρό της απολιγνητοποίησης, κύριε Γκουμά. Σαφώς η απολιγνητοποίηση δεν ξεκίνησε τώρα. Αν θα δούμε από την πορεία του λιγνίτη τα τελευταία χρόνια, εγώ θα πω από το 2010-2012 και εδώ, είναι μειούμενη στο μείγμα παραγωγής ενέργειας. Οπότε η απολιγνητοποίηση είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα μειούμενη, απλά ήταν αυτό το σοκ από τον Πρωθυπουργό ότι το 23 το αρχικό σχέδιο κλείνουμε, το οποίο τελικά πάει 25, δεν ξέρω αν θα πάει τελικά και ίσως λίγο πιο πίσω, το οποίο δημιούργησε μια αναστάτωση έτσι, και στην περιοχή, διότι κλείνοντας τα εργοστάσια Λιγνίτη, χάνονται θέσεις εργασίας και όχι μόνο θέσεις εργασίας στον Λιγνίτη και στη ΔΕΗ, αλλά και στις δορυφορικές επιχειρήσεις γύρω από αυτό. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Σαφώς κάθε αλλαγή έχει προβλήματα, αλλά κάθε αλλαγή δίνει και ευκαιρίες. Εμείς θα πρέπει σαν Δήμος Κοζάνης σε ό,τι μας αναλογεί και ό,τι είναι στο χέρι μας να το κυνηγάμε, να ανδλούμε χρηματοδοτήσεις και να προσπαθούμε να φέρουμε το καλύτερο για την περιοχή. Νομίζω ότι η επόμενη πενταετία, γιατί είναι πενταετής η επόμενη αυτοδιοικητική θητεία τώρα σε αυτές τις εκλογές και μετά, αυξάνεται, θα είναι μια μεγάλη αυτοδιοικητική θητεία. Το λέω καιρό τώρα ότι θα είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τον Δήμο Κοζάνης των πολλών τελευταίων ετών λόγω της απολιγνητοποίησης. Θα πρέπει να γίνουν βασικά πράγματα, να προσελκυθούν επενδύσεις. Νομίζω ότι μέσα σε αυτή την πενταετία θα δούμε κινήσεις σίγουρα προς τα εδώ για να τον ανοίξουν, για να ανοίξουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Πάντα όταν αλλάζει ένα μοντέλο υπάρχουν και προβλήματα αλλά και ευκαιρίες. Θα σας θυμίσω το ίδιο ακριβώς είχε γίνει όταν είχαν ξεκινήσει και τα ορυχεία. Αν θα δείτε και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το βλέπαν θετικά και άνθρωποι οι οποίοι το βλέπαν αρνητικά. Θεωρούσαν τότε κάποιοι ότι τους παίρνουν τα χωράφια, τις καλλιέργειες, γιατί ανοίξαν τα ορυχεία. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θα το βλέπουν θετικά και άνθρωποι που θα το βλέπουν αρνητικά. Εμείς θα πρέπει το να θέμα δούμε. Είναι το ταμείο να είναι θετικό στο τέλος για την περιοχή, κύριε Γκούμα, και τουλάχιστον εσείς γνωρίζετε πολύ καλά την περιοχή και το χώρο της αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα και της πολιτικής βέβαια, γιατί ασχολείστε χρόνια με τα κοινά. Το θέμα των επενδύσεων στην περιοχή σαφώς είναι η κεντρική κατεύθυνση, στην οποία εμείς θα πιέσουμε για να έρθουν στην περιοχή επενδύσεις και αυτό που αναλογεί σε εμάς είναι να δημιουργήσουμε κάποιους ευνοϊκούς όρους και να βοηθήσουμε όπου μπορούμε έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η εξέλιξη επενδύσεων στην περιοχή. Και επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο και ακούνε οι δημότες ότι θα γίνουν κάποια έργα, κάποια εμβληματικά έργα στα πλαίσια της κλιματικής ουδετερότητας, το ερώτημα που μπαίνει, κύριε Γκούμα, κύριε Αντιδήμαρχε, είναι αν μπορούν να υλοποιηθούν αυτά ή αν είναι ένα σχέδιο, ένα μεγαλόπνο σχέδιο που θα αργήσει να υλοποιηθεί. Πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, το σχέδιο δίκαιης μετάβασης το είδαμε. Εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο και με την πρωτοβουλία του Δημάρχου, κάναμε σε κάθε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, καλούσαμε και κάποιον φορέα για να μας καταθέσει τις απόψεις, έτσι ώστε να μαζέψουμε απόψεις και μαζί με τις δικές μας απόψεις του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτές κατατέθηκαν και στάλθηκαν προς την Αθήνα. Βέβαια, δεν μπορώ να σας πω ότι μας εξέπληξε ότι ούτε μία από αυτές τις προτάσεις που κάναμε δεν συμπεριλήφθηκε. Νομίζω ότι το σχέδιο δίκαιης μετάβασης δεν θα πρέπει να είναι μόνο αυτό έτσι όπως είναι, αλλά θα πρέπει να είναι δυναμικό και να αναπροσαρμόζεται. Διότι βλέπετε ότι οι εξελίξεις τρέχουν τόσο γρήγορα που μπορεί, αν αυτό το σχέδιο δίκαιης μετάβασης θέλει κάποια χρόνια να υλοποιηθεί, σε 2-3 χρόνια μπορεί οι συνθήκες να μην είναι ακριβώς όπως ήταν πριν 2 χρόνια που έγινε το σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είναι δυναμικό, να επανεξετάζεται, να αναπροσαρμόζεται και να εισακούγονται και οι προτάσεις των τοπικών φορέων. Το είδαμε και το ζήσαμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Γκούμα, το τελευταίο διάστημα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία, που έσβησαν πολλά χωριά από το χάρτη και έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχει αλλάξει δηλαδή η φύση γενικότερα. Έχουμε έναν διαφορετικό χάρτη και νέα δεδομένα. Ποιος το περίμενε? Που σημαίνει ότι ένα σχέδιο πρέπει πάντα να αναπροσαρμόζεται, αλλά ήταν και ζητούμενο
Και μάλιστα υπάρχει έτσι και μια διαμαρτυρία, μια ένσταση από την πλευρά πολλών φορέων ότι δεν ερωτήθηκαν όσο θα έπρεπε για το πρόγραμμα της αδίκαιης μετάβασης, καθώς δεν είχαν ενεργή συμμετοχή. Εάν δεν έχει η περιοχή ενεργή συμμετοχή σε αυτό που την αφορά, ποιος θα έχει τελικά? Σε αυτό το είπα και πριν, έχετε σαφώς ένα δίκιο και έχουν δίκιο και οι φορείς. Νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει πάνω σε αυτό το ζήτημα, το σχέδιο δίκαιης μετάβασης να αναπροσαρμόζεται. Γιατί κάποιοι λένε ο Δήμος Κοζάνης δεν προχώρησε, η περιφέρεια δεν προχώρησε, δεν είναι ούτε Δήμου Κοζάνης θέμα, ούτε περιφέρειας, είναι της κεντρικής κυβέρνησης. Σας λέω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, σε κάθε συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε καλεσμένο ένα φορέα που μας παρουσίαζε τις θέσεις του για την επόμενη μέρα. Αυτά όλα τα μαζέψαμε, δηλαδή το ΤΕΕ, το ΓΙΟΤΕ, η ΓΕΝΟΠ, το Πανεπιστήμιο. Καλέστηκαν όλοι αυτοί οι φορείς, καταθέσαν προτάσεις που ο Δήμος τις μάζεψε μαζί με τις δικές του προτάσεις και τις έστειλε στην Αθήνα. Δηλαδή, ο Δήμος Κοζάνης δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Έτσι, έπρεπε να το διευκρινίσουμε αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε, γι' αυτό και το τόνισα ότι είναι αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Τώρα πάμε σε εκλογές, θα έχουμε να πούμε και να δούμε πολλά και το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Αντιδήμαρχε. Το ερώτημα είναι πώς είναι η εικόνα σήμερα, λίγο πριν τις εκλογές στο Δήμο Κοζάνης, στην έδρα του Δήμου και στις κοινότητες, καθώς έχετε σειρά συναντήσεων και επαφών και με τους δημότες, αλλά και με φορείς της ευρύτερης περιοχής. Ναι, κοιτάξτε, εγώ παρατηρώ ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα σε αυτές τις εκλογές. Δεν παρατηρούμε έτσι εντάσεις ή κάποιες κόντρες έτσι κτλ. Βλέπω ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Ο κάθε συνδυασμός κάνει τη δουλειά του, κάνει τις συναντήσεις του, κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει προεκλογικά. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα και θα έχουμε μια καλή έτσι και προεκλογική περίοδο σε αυτές τις δύο εβδομάδες που μείνανε. Και 10 μέρες έμειναν. Αυτό. 10 μέρες και είναι μέρες προς την τελική ευθεία των εκλογών. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατούνται χαμηλά οι τόνοι και ο καθένας να παρουσιάζει το σχέδιά του, το πρόγραμμά του, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται και οι πολίτες τι θέλει ο καθένας να πετύχει για την επόμενη μέρα και για να μπορούν να κρίνουν τι θα ψηφίσουν. Άλλωστε ζούμε στο 2023 και όχι έτσι. Στον καιρό του Παγκάλου, ήθιστε να λέμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Τι σας επισημαίνουν, κύριε Δημότες, σε αυτές τις συναντήσεις που έχετε, γιατί εσείς έχετε και χαρτοφυλάκια, Δημαρχία. Τι θέλουν, τι ζητάνε, κάτι που σας επισημαίνουν, δεν είναι ευχαριστημένοι, τι θέλουν από εσάς? Κοιτάξτε, αυτό που συνήθως έτσι, και κυρίως και στα χωριά, αλλά και στην πόλη θα έλεγα, είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας. Δηλαδή, εννοούμε τα χόρτα, τα δέσποτα, οι δρόμοι κτλ. Που βλέπουμε έτσι, καθημερινά βγαίνοντας από το πολίτες, σπίτι μας. Οι πολίτες εστιάζουν στα ζητήματα της καθημερινότητας και όχι τόσο των μεγάλων έργων ή την επόμενη μέρα, το τι όραμα θέλουμε να δώσουμε και τι πνοή για την πόλη. Σαφώς, γιατί οι πολίτες αυτά βλέπουν μπροστά τους. Απλά να αναφέρω ότι ξέρετε ότι και υποχρηματοδότηση υπάρχει στους Δήμους, έτσι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, από τον καιρό των μνημονίων έχουν κοπεί χρηματοδοτήσεις, οπότε ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο κάθε Δήμος έχει ένα ντουλάπι με λεφτά που βγάζει ανά πάσα στιγμή και κάνει το οτιδήποτε. Όλα θα πρέπει να υπάρχουν σαν ένα προγραμματισμό, δηλαδή για να το αντιληφθούμε, και ο Δήμος είναι όπως είναι η κάθε επιχείρηση του καθενός ή του κάθε νοικοκυριού του καθενός. Αν καθίσουμε και σκεφτούμε ο καθένας μας στο σπίτι του ή στην επιχείρησή του τα τελευταία χρόνια, με την κρίση των μνημονίων, με την υγειονομιακή κρίση του κορονοϊού, μετά τον πόλεμο, με την ενεργειακή κρίση κτλ. Ο καθένας μας στο σπίτι του και στην επιχείρησή του τα είχε όλα εντάξει? Όχι. Είχε λήψεις και ξεκινούσε από τα βασικά και πήγαινε βήμα-βήμα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο Δήμο. Δεν έχει ανεξάντλητους πόρους και χρήματα. Άρα, κάνει ένα προγραμματισμό. Ξεκινάει από τα βασικά και προχωράει σιγά σιγά. Δηλαδή, είχαμε και 3 χρόνια με τον κορονοϊό, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλά, όχι πάρα πολλά, σε όλη την Ελλάδα, λόγω των αυξήσεων των τιμών, όλοι οι εργολάβοι είχαν σταματήσει τα έργα.
Γιατί δεν έβγαιναν πλέον οικονομικά με τις τιμές που είχαν δώσει. Και έπρεπε να γίνει αναπροσαρμογή. Οπότε δόθηκε μια λύση αργότερα σε αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή μέσα αυτά τα 3 χρόνια είχαν παγώσει πάρα πολλά πράγματα. Με το ζήτημα των χόρτων. Θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι είχαμε βροχές μέχρι και τέλος Ιουνίου. Δηλαδή δεν μπορούσαν να δουλέψουν τα συνεργεία να κόψουν χόρτο όταν είχες καθημερινά βροχές. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει υποχρηματοδότηση, υπάρχει έλλειψη προσωπικού στους Δήμους και γίνεται το καλύτερο δυνατόν. Πάντα υπήρχαν και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, θα θυμηθώ, και στην προπροηγούμενη και η επόμενη θα τα έχει. Απλά θα πρέπει να δούμε και τα ζητήματα της καθημερινότητας παράλληλα με τα μεγάλα, γιατί αυτή η αυτοδιοικητική περίοδος θα μας δώσει το κίνητρο το για να αλλάξουμε την πόλη και να πάμε σε κάτι πιο μεγάλο, για να αλλάξουμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής και των θέσεων εργασίας που χάνονται, να δούμε τα μεγάλα και παράλληλα να δούμε και την καθημερινότητα. Θα σας πω, κυρία Μαρκοπούλου, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ότι η Ελλάδα έχει δημογραφικό πρόβλημα. Έχουμε μείωση πληθυσμού. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην Κοζάνη, και στην Κοζάνη εντείνεται αυτό το φαινόμενο και λόγω της απολιγνητοποίησης με την μετανάστευση ανθρώπων λόγω των χαμένων θέσεων εργασίας. Σκεφτείτε τώρα και στα χωριά του Δήμου Κοζάνης, αυτό το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται επιπλέον, διότι εκεί δεν υπάρχουν πλέον εργασίες. Ο κόσμος φεύγει από τα χωριά. Το κόστος διαβίωσης είναι μεγαλύτερο, δεν έχουν τηλεθέρμανση, η μετακίνηση στο κέντρο, στην πόλη. Άρα, λέω, στα χωριά δεν μπορούν να γίνουν μεγάλα έργα αναπτυξιακά. Αυτό που θα πρέπει να εστιάσουμε στα χωριά είναι η καθημερινότητα και στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εκεί επαγγελματικά, αγρότες, κτηνοτρόφους και λοιπές μικρές επιχειρήσεις. Άρα, θα πρέπει να δώσουμε ένα βάρος στις υποδομές αυτών των ανθρώπων εκεί πέρα. Στους δρόμους, στους αγροτικούς, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση, για να μπορούν να μείνουν και να συνεχίσουν επαγγελματικά να δραστηριοποιούνται, έτσι ώστε να κρατήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε στα χωριά. Και αυτό, και να έχουν άμεση εξυπηρέτηση και πρόσβαση στο κέντρο, με συχνή συγκοινωνία και όχι μόνο, κύριε Δήμαρχε, με καλό οδικό δίκτυο. Και βέβαια, κτηνοτροφικές μονάδες και όλες οι επιχειρήσεις να έχουν τα βασικά έργα υποδομής. Γιατί έτσι θα εξελιχθεί ένας μεγάλος Δήμος, ο Δήμος Κοζάνης, το μεγαλύτερο της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, θα συμφωνώ απόλυτα σε αυτά, αλλά θα ξέρετε το θέμα των συγκοινωνιών. Ο Δήμος Κοζάνης, θα ξέρετε ότι οι αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα επιδοτούνται από το κράτος, αλλά οι υπόλοιπες αστικές συγκοινωνίες σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα δεν επιδοτούνται. Δηλαδή, σε ένα χωριό που δεν έχει πολύ κόσμο για μετακίνηση, όταν θα πάει το αστικό για τη μετακίνηση, εννοείται ότι θα είναι ζημιογόνο. Αυτό θα το επιβαρύνεται το κατελαστικό, που είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν επιδοτείται από το κράτος αυτό για να μπορεί να γίνεται. Θα δούμε, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και μέσω του Δήμου στην κεντρική κυβέρνηση ή και να δούμε πώς μπορούν να βρεθούν πόροι έτσι ώστε να έχουμε ίσως μια πιο συχνή επικοινωνία στα χωριά. Και το δικό συγκοινωνία. Σας... Ναι. Και το δικό σας μήνυμα, κύριε Κούμα, για τις εκλογές προς τους δημότες του Μεγάλου Δήμου Κοζάνης. Εγώ θα πω, όπως είπα και πριν, ότι επειδή η επόμενη πενταετία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, ο κύριος Μαλούτας έχει την εμπειρία που χρειάζεται, παλιός αυτοδιοικητικός με γνώσεις και έχει περάσει από πολλές θέσεις, πάρα πολλά χρόνια και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, νομίζω στην Αθήνα στα Υπουργεία, όποια κυβέρνηση και αν είναι, τον ξέρουν όλοι. Νομίζω ότι έχει την εμπειρία, τη γνώση και τη διάθεση να κυνηγήσουμε αυτή την πενταετία που θα είναι κρίσιμη για την περιοχή, να φέρουμε τις χρηματοδοτήσεις, αυτά που μας αναλογούν και το κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να βγάλουμε από το τέλμα το Δήμο μας λόγω της απολιγνητοποίησης. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Καλή προσωπική επιτυχία στο δρόμο προς την κάλπη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκούμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκοπούλου.